Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου απονέμονται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς στη Γυραιά Ήπειρο. Οι νικητές προκύπτουν μετά από ψηφοφορία των μελών της Ακαδημίας. Η τελετή απονομής των 303 βραβείων θα γινόταν τον Δεκέμβριο στο Ρέικιαβικ, αλλά ακυρώθηκε λόγω πανδημίας. Η ιδέα αυτής της διοργάνωσης, που θα έφερνε κοντά όλες τις κινηματογραφικές παραγωγές της Ευρώπης, ξεκίνησε από το Βερολίνο. Η Μάριον Ντέρινγκ, διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, θυμάται τι συνέβαινε το μακρινό 1988. Όταν ξεκίνησε ο θεσμός το 1988, η Ευρώπη ήταν ακόμα διαιρεμένη, το ίδιο και το Βερολίνο. Οι κινηματογραφιστές αισθάνονταν ότι ήταν μόνοι τους. Ήθελαν να συνδεθούν, να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να κάνουν περισσότερα για τις ταινίες τους και για το κοινό. Η Ευρωπαϊκή Κινηματογραφική Βιομηχανία πέτυχε τόσα πολλά αυτά τα 33 χρόνια. Το Βερολίνο είναι στο επίκεντρο της υποψήφιας καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας για το 2020, Μπερλίνα Αλεξάνδερ Πλάτς, του αφγανικής καταγωγής σκηνοθέτη Πουχράν Κουρμπανί. Βασίζεται στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Άλφρεντ Ντέμπλινγκ, που μετέφερε επίσης στη μεγάλη οθόνη ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Μια άλλη υποψήφια ταινία που βασίζεται σε βιβλίο είναι το φιλμ Μάρτιν Ίντεν του Πιέτρο Μαρτσέλο, που στηρίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζακ Λόντον. Ο Ιταλός σκηνοθέτης έχει μεταφέρει τη δράση από το Σαν Φρανσίσκο στην Νάπολη του 20ου αιώνα. Δυστυχώς, φέτος, λόγω πανδημίας, δεν ήταν μια καλή χρονιά για την 7η τέχνη. Ο κινηματογράφος είναι αποδυναμωμένος φέτος στην Ευρώπη, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε σινεμά και τα φιλμ δεν προβάλλονται πλέον στις αίθουσες. Οι ταινίες έκαναν φέτος την πρεμιέρα τους διαδικτυακά. Τα φεστιβάλ ακυρώθηκαν. Η προώθηση πολλών παραγωγών δεν έγινε ποτέ. Έχουμε μεγάλο έργο μπροστά μας να επαναφέρουμε αυτές τις ταινίες στο κοινό μας σε όλη την Ευρώπη. Μία από τις ταινίες έκπληξη της χρονιάς που διεκδικεί το κορυφαίο βραβείο είναι το Corpus Christi του Πολωνού Jan Komasa. Η ιστορία ενός νεαρού που από τις φυλακές ανηλίκων γίνεται ιερέας σε ένα μικρό χωριό με πολλά μυστικά. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία στις αίθουσες. Το Ούντινε του Κρίστιαν Πέτζολτ ενθουσίασε τους θεατές στο περσινό φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου και χάρισε την Αργυρία Αρκ το καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στην Πάουλα Μπέρ. Η ταινία διηγείται την ιστορία μιας νύμφης των νερών που πρέπει να σκοτώσει έναν άνδρα που την προδίδει και να επιστρέψει μετά στο νερό. Μπορείς να τον συγκρίνεις με ένα πολύ καλά στρωμένο τραπέζι που έχει πολύ ωραία πιάτα και φαγητά, με διαφορετικές γεύσεις και συνταγές που σου προσφέρουν τη μοναδική ευκαιρία να τις ανακαλύψεις. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Φυσικά έχουμε και τις διάφορες εθνικές κινηματογραφίες που έχουν το δικό τους χαρακτήρα. Είναι όπως όταν συναντάς φίλους από όλη την Ευρώπη. Είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε όλοι μαζί παρόλο που είμαστε διαφορετικοί. Το Βαμμένο Πουλί του Βάκλαφ Μαρχούλ είναι ένα από τα outsider για το κορυφαίο βραβείο. Έκανε πρεμιέρα στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Παρακολουθεί τη ζωή ενός μικρού Εβραίου που προσπαθεί να επιβιώσει κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος. Μια συγκλονιστική ταινία τριώρης διάρκειας. Το φιλμ «Άσπρο Πάτο» του Δανού Τόμας Βίντερμπεργκ είναι ένα από τα φαβόροι. Πρωταγωνιστούν τέσσερις φίλοι, καθηγητές σχολείου, που αποφασίζουν να πίνουν σε σταθερή βάση και να δουν χάρη στο αλκοόλ διαφορετικά τη ζωή. Τα βραβεία θα απονεμηθούν ψηφιακά φέτος σε απευθείας μετάδοση το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου από την έδρα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στο Βερολίνο.